από το Μηχανουργείο Πολυχώρους Πολιτισμού και τον υπεύθυνο του χώρου ηθοποιό και σκηνοθέτη Γεράσιμο Ντάβαρη, εστάλει σήμερα το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως οι μέρες που διανύει ο χώρος του πολιτισμού είναι δύσκολες και είναι άμεση ανάγκη λήψης μέτρων. Ο χώρος του πολιτισμού έχει, ειδικά στην Πάτρα, έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Παρακινηθήκαμε από την ολιγορία των υπευθύνων και από το επιμελητήριο και από την περιφέρεια να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες από μένα προσωπικά και από τη σελίδα του Μηχανουργείου και από το προσωπικό μου προφίλ στο Facebook και από διάφορα δημοσιεύματα στα μέσα. Δεν βρήκαμε ανταπόκριση και αποφασίσαμε να θέσουμε κάποια σοβαρά θέματα και να περιγράψουμε λίγο ποιο είναι το τοπίο. Το πρώτο βασικό σημείο είναι η πολύ μικρή σεζόν. Επί της ουσίας, η χειμερινή εντός εισαγωγικών σεζόν μαζί με την ανοιξιάτικη έχει ένα χρόνο λειτουργίας 3 μηνών. Αν εξαιρέσουμε Χριστούγεννα, Πάσχα και Καρναβάλι που είναι 1 μήνα, δεν μας μένει. Από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι και τα μέσα του Μαΐου δεν μας μένουν παρά 3 μήνες ουσιαστικής λειτουργίας. Εκεί λοιπόν βρισκόμαστε αναγκασμένοι να συμπυκνώσουμε παραγωγές, το όποιο καλλιτεχνικό όραμα μπορεί να έχει ο καθένας για την κάθε χρονιά που διανύει, την όποια συμβολή στα τεκτενόμενα τα τοπικά. Σε συνδυασμό μάλιστα με τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε εξαιτίας του κορονοϊού, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο γκρίζα, καθώς όπως επισημαίνει ο σκηνοθέτης Γεράσιμος Ντάβαρης, για αυτούς η περίοδος Απρίλιος-Οκτώβριος είναι η πιο δημιουργική, αλλά είναι ένα βήμα πριν χαθεί. Έχμε σάφησε και για τις τοπικές αρχές ότι παρά τα καμπανάκια που τους χτυπούν, εκείνοι αδιαφορούν. Στα μέτρα που πρότεινε και σήμερα το επιμελητήριο, που παραδόξως μας εντάσσει, χωρίς να αναφέρεται καν στους χώρους πολιτισμού, μας εντάσσει σε ένα πακέτο, όπως το λέει, τουρισμού. Δεν είμαστε άνθρωποι που κάνουμε τουρισμό. Δεν είμαστε ξενοδόχοι. Δεν είμαστε εστιάτορες. Έχουν καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Κάποιοι σε αυτή την πόλη ηθοποιοί είμαστε κατ' επάγγελμα απασχολούμενοι και με αυτή την ευθύνη που μας αναλογεί και με αυτή τη σοβαρότητα θέλουμε να αντιμετωπιστούμε από τους φορείς και τις θεσμικές λειτουργίες της πόλης και της περιφέρειας. Δικαιούμαστε επομένως εν ονόματι της τρέχουσας κοινωνικής συγκυρίας και της κρίσης που ξέσπασε με αυτή την πανδημία πλέον, να μιλάμε σαν άνθρωποι της εργασίας που ανακόπτεται η συμπεριφορά μας και επομένως θα μπορούσαμε να διεκδικούμε εδώ και τώρα και ειδικά στην περιοχή μας ένα έκτακτο επίδομα, γιατί είμαστε άνθρωποι της εργασίας. Δεν είμαστε εφεροβάμωνα όντα τα οποία τρέφουμε τα παιδιά μας με ηλιακή ενέργεια. Καθηλωτικός με τα λόγια του ήταν και ο ηθοποιός Διονύσης Βούλτσος, ο οποίος αποτύπωσε ακριβώς την κατάσταση την οποία βιώνει ο χώρος του πολιτισμού και οι συντελεστές του. Αφήστε μας, κύριοι της πολιτείας, κύριοι θεσμικοί παράγοντες, λύστε μας τα χέρια, να απεμπλακούμε επιτέλους από τα τέλη επιτιδεύματος από ένα παροπλισμένο, εγώ προσωπικά το έχω σε αδράνεια το μπλοκάκι. Περιορίζεται η παραγωγική διαδικασία.